Χάος επικράτησε το βράδυ της 4ης 1 Νοεμβρίου στην πλατεία Βικτόριας, καθώς κουκουλοφόροι που έφευγαν από αντισυγκέντρωση στο Νέο Ηράκλειο επιτέθηκε με καδρόνια σε αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες επιτέθηκαν κατά των ανδρών της Δίας στη συμβολή των οδών Πατησίων και Χέιδεν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αστυνομικός. Επίσης, η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν υπέστη υλικές ζημιές. Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες ότι ζημιές υπέστη και μια ακόμη μοτοσυκλέτα. Στο σημείο κλήθηκαν άνδρες της δράσης που απεγκλώβησαν τους συναδέλφους τους και προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων. Υπάρχουν πληροφορίες για εκτεταμένα επεισόδια, με τους αστυνομικούς των ΜΑΤ να ρίχνουν χημικά μέχρι και μέσα στον ΙΣΑΠ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα άτομα που επιτέθηκαν στους αστυνομικούς της Δίας προηγουμένως βρίσκονταν στα Πευκάκια για να συμμετάσχουν στην αντισυγκέντρωση για την επέτειο δολοφονίας των Γιώργου Φουντούλη και Μανώλη Καπελώνη στο Νέο Ηράκλειο. Πάμε, πάμε. Πάμε, πάμε.